λοιπόν να τον φέρετε να μάθει kickbox? Μόνος. Δηλαδή? Περνάγαμε το δρόμο, είδε τη διαφημιστική πινακίδα και λέει εδώ θα πας. Ο αθλητισμός και το kickboxing βοηθάει, πιστεύω, όχι πιστεύω, βοηθάει 100% στην προσωπικότητά του σε πολλά, και στο σχολείο ακόμα. Και στο σχολείο. Γιατί έρχεται, τρώει, διαβάζει, κάνει προπόνηση και μετά συνεχίζει πάλι το διάβασμα και είναι και καλός μαθητής εδώ πέρα. Είναι ένα καλό άθλημα και αν τυχόν και κανείς στον δρόμο την ενοχλήσει, μπαμ, μια και κάτω. Είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά, ό,τι καλύτερο. Είναι ένα πάρα πολύ ασφαλές άθλημα. Φτιάχνουν τα παιδιά χαρακτήρα, πειθαρχία, τα πάντα. Πολύ ωραίο άθλημα. Ειδικά ο Ηλίας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ήρθε πραγματικά παιδάκι εδώ με τον κύριο Αθανασόπουλο και τώρα έχει γίνει άντρας πια. Δηλαδή και σωματικά και ψυχικά έχει μεγάλη δύναμη. Δεν έχουμε χάσει ούτε διασυλλογικό αγώνα εδώ από τον κύριο Αθανασόπουλο. Πάει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Άγχος υπάρχει βέβαια. Έτσι, αλλά είναι και ευχάριστα πράγματα. Ο αθλητισμός είναι κουλτούρα, είναι όλα τα παιδιά προσπαθούν και εμείς σαν γονείς τους στηρίζουμε, είμαστε δίπλα τους. Είσαι από μικρή στα ρινγκ ή τώρα? Τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα μεγάλη αποφάση. Ναι. Έχει αλλάξει η ζωή σου τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει γίνει πιο αθλητική. Εγώ πρώτη φορά είμαι. Και σας αρέσει που είστε πρώτη φορά? Ναι, πολύ ωραίο είναι. Και πολλά κορίτσια, αυτό είναι έκπληξη για μένα. Ότι αυτοί κάνουν this fight, τα κορίτσια, ναι. Ωραία είναι, αθλούνται καταρχήν. Ασχολούνται με κάτι και δεν ασχολούνται με άλλα. Έχει μάθει να εκτελεί εντολές, δηλαδή της λέει κάτι ο δάσκαλος και θα το κάνει. Το ίδιο ισχύει και στο σχολείο, έχει βάλει τα πράγματα σε μια γραμμή και ξέρει ποιος είναι ο χρόνος της, πότε θα κάνει τις ασκήσεις της, πότε θα κάτσει να διαβάσει, πότε θα πάει για προπόνηση. Γενικά έχει βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. I get no doubt.